πολύ σημαντικό και είναι συγκυριακό, δεν ξέρω, αλλά και της μοίρας στα παιχνίδια αυτά. Το πρώτο μου παιχνίδι ως επαγγελματίας, πιτσιρίκος 17 χρονών, ήταν σε αυτό το γήπεδο. Το ξέρω με τα σήματα γύρω-γύρω και μόνο μια κερκίδα. Και η εξέλιξη βέβαια της δικής μου σταδιοδρομίας ήταν αυτή που όλοι γνωρίζουμε στην Ελλάδα. Αυτό για μένα είναι ένα σημάδι ότι ευχαριστώ ότι έτσι όπως εξελίχθηκε η δική μου σταδιοδρομία, μακάρι να έχουμε και αυτή την εξέλιξη ως ομάδα. Δηλαδή, σιγά σιγά, και εγώ από μικρός, σιγά σιγά μπήκα στην πρώτη ομάδα, ανέβηκα, έφτασα στην εθνική ομάδα κτλ. Έτσι πιστεύω ότι και αυτή η ομάδα σιγά σιγά κατηγορία να φτάσει εκεί που τη θυμάμαι εγώ στην Β' Εθνική. Να συζητήσει μαζί μου και να συμφωνήσουμε στο να προχωρήσουμε με μια ομάδα η οποία έχει μια ιστορία και μια παρουσία πολύ έντονη στα ελληνικά δρόμενα. Μια ομάδα με ιστορία, η οποία γνωστή σε όλη τη χώρα, όπου και να πεις τη γνωρίζουμε. Και θέλω να σας ευχαριστήσω για αυτή την τιμή που μου έκανες. Εμένα είναι μεγάλη μου χαρά που θα είμαι από αυτό το πόστο που είναι κάτι που μου αρέσει και έχω κι εγώ φιλοδοξίες όπως έχει και ο Πρόεδρος και όλο το Δέλτα Σίγμα να ξεκινήσουμε μια προσπάθεια η οποία θα είναι αντάξια του ονόματος του Αχαρναϊκού. Δεν έχω κάτι άλλο να πω. Είμαι πολύ χαρούμενος που θα ξεκινήσουμε με δύσκολες συνθήκες βέβαια, έτσι όπως είναι αυτές τώρα, βλέποντας και κάνοντας, αλλά όλα τα θέματα θα τα λύσουμε με τη συνεργασία με όλους τους ανθρώπους του Αχαρναϊκού. Δεν έχω κάτι άλλο να πω. Εύχομαι η καινούργια χρονιά να επιτύχουμε τους στόχους μας και να είμαστε όλοι ευχαριστημένοι.